εσείς δεν πρέπει να ρισκάρετε. Πίσω από ένα μικρόφωνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι ρισκάρετε. Να το καταλάβω δηλαδή. Ποια είναι η απόφασή σας. Είμαι υπέρ της επένδυσης του παπά. Και επειδή είμαι και είμαι υπέρ της επένδυσης του παπά, γιατί ξέρω όλο το πρόγραμμά του. Εσείς τι ξέρετε. Όταν δεν αναπτύχθηκε κάτι εδώ και να έρθουν οι καθένα αρμόδιοι να μιλήσουν για αυτό, όπως είναι το ποδικό φυλάκιο και όπως είναι η πρωτοδομία. Αυτοί είναι οι αρμόδιοι να κρίνουν και να πούνε αν θα γίνει η επένδυση ή όχι. Δεν είμαστε σε ευρωπαϊκή αρένα για να ψηφίζουμε, να ψηφίζουμε κατά ή υπέρ κάτι. Έτσι, εγώ αυτό που έχω να πω, ότι γύρισα με πακέτο που μπορούν να έρθουν επενδυτές εδώ στην περιοχή μας και εμείς το διώχνουμε. Αυτό έχω να πω. Εσείς έχετε το Natura, το ξενοδοχείο, έτσι. Όχι, το Natura. Το οποίο στο σήμα μου έχω το γεωβασίλεμα της περιοχής μαζί με την καρέτα καρέτα. Μαζί μας. Μαζί μας. Δεν το έχετε καταλάβει. Θα τα πούμε. Ναι, είμαστε μαζί, αλλά είμαστε. Εγώ δεν είδα κανένα από το Δημοτικό Συμβούλιο να με πλησιάσει και να κερδίσει κάτι από τις νόσεις τουριστικές που έχω. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Και σε αυτό συμφωνούμε, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι, εγώ νομίζω ότι βρίσκομαι κάπου αλλού σήμερα. Δεν είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Φιλίας και δεν είναι από κάτω εκεί οι συμπολίτες αυτοί που ήταν την προηγούμενη φορά. Κάπου αλλού είναι. Την προηγούμενη φορά ήταν το κλίμα τελείως διαφορετικό. Εντελώς διαφορετικό όμως. Μην θα παρακολουθούσα να με διακόψετε, θα προσθέτει θέλω. Εντελώς διαφορετικό. Ή θα πρέπει να παραχρονίσουμε, ή θα πρέπει να αρχίσουμε να κοροϊδεύουμε. Εγώ δεν έχω διάθεση ούτε το ένα να κάνω ούτε το άλλο. Και το είπα και την προηγούμενη φορά. Και αν θέλετε λεπτομέρειες για τη θέση μου, ανατρέξτε τα πρακτικά επειδή είναι υπογραφημένα. Πάρτε τα πρακτικά τι έχω πει σε όλες και στις προηγούμενες συγκεντρώσεις που είχαμε κάνει εδώ και θα δείτε ποιες είναι οι θέσεις μου. Και είμαι ο μόνος, αν θυμάστε, κλείνοντας την προηγούμενη φορά όταν ψηφίσαμε ομόφωνα, που αιτιολόγησα και με είχα επίπληξα το Προεδρείο, που αιτιολογούσα ότι ναι, μεν ψηφίζω, αλλά είπα ότι θα είναι λίγες ημέρες όταν θα ξανάρθετε εδώ και θα ζητάτε τα αντίθετα. Αν θυμάστε, πάρτε τα πρακτικά να δείτε ακριβώς τα λόγια μου. Δεν το παίρνω προφήτης. Άρα έτσι είναι. Βλέπετε λοιπόν ότι τελικά κανένας δεν είχε σκύψει το πρόβλημα κανονικά, ούτε εσείς οι ίδιοι σας ενδιαφέρει. Και το λέω για τους συμπολίτες μας, εσάς. Οι σύμβουλοι το από την αρχή, κανένας δεν ήταν ενημερωμένος. Εσείς οι ίδιοι και αν ήσασταν, είστε σπασμένοι σε χίλια κομμάτια και δεν ήρθατε εδώ να διεκδικήσετε κάτι που είναι πολύ σοβαρό, να το διεκδικήσετε όπως πρέπει να το διεκδικήσετε. Είναι ψέμα ότι την προηγούμενη συνάντηση εδώ στο Συμβούλιο ήταν αλλού και δεν ήταν εδώ. Άλλοι άνθρωποι ήταν. Άλλα λέγατε. Μισό λεπτό. Ή λέγατε άλλα. Όχι, καθόλου. Μισό λεπτό. Να μου πείτε ένα άτομο, ένα από σύμβουλο μέχρι συμπολίτη από κάτω που παρακολουθούσε, που έλεγε υπέρ της επένδυσης του παπά. Πέστε μου ένα. Εμείς είχαμε εκφράσει μα ούτε τώρα το λένε αυτό. Πέστε μου ένα. Είναι ένας χειροδόγος το είπε. Υπέρ του παπά. Ούτε αυτή είναι υπέρ του παπά. Το λέω αυτό. Προσέξτε. Το είχατε βάλει όπως πρώτα γιατί είχαμε πει. Ότι αν δεν υπήρχε το θέμα παπά, δεν θα φρόντανε καθόλου το θέμα συμβούλιο. Και είχατε πει ναι και είχατε πει σαν κάθε πιθέρα του παπά. Τώρα έρχεστε όλοι και λέτε, δεν μας ενδιαφέρει. Ο παπάς δεν κάνει θέμα. Σύνομος να είναι. Σύνομος είναι. Δεν είναι αλήθεια πρόβλημα. Σύνομος είναι ο άνθρωπος αυτός. Εντός εισαγωγικών ή εκτός. Τώρα έρχεστε και λέτε υπέρ του παπά. Ή αν θέλετε δεν σε ενδιαφέρει. Αν θα υπερεπενδύσει με τον τρόπο που θα επενδύσει. Αυτά ρε παιδιά. Πέστε μου ποιος σοβαρός θα ακούει αυτά. Ο πρόεδρος θα έλεγε αυτά. Ο πρόεδρος μου πέστε μου. Βλέπετε λοιπόν που φτάσαμε. Εγώ το είχα πει αυτό το Συμβούλιο. Ότι οι εφημερίδες θα γράφουν ό,τι θέλουν. Γιατί έτσι το καταλαβαίνουν εκεί οι δημοσιογράφοι. Και αν θέλετε, εγώ θα πάω και πάρα πέρα. Θα είμαι πολύ πιο καχύποπτο και θα παίξουν για παιχνίδια οι εφημερίδες. Και ξέρετε ότι είναι τηλεόραση. Αλλά εσείς τι κάνετε κι εμείς εδώ. Παρασυρώμεθα λοιπόν σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι θολό. Και δεν ξέρουμε πού στοχεύουμε. Αυτό το είχαμε τονίσει την προηγούμενη φορά. Δεν το συνειδητοποιήσαμε και να φτάσαμε τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ είμαστε κατέχεια με το παιδί. Είχαμε πει όχι στην απαγόρευση της δόμησης για τους πολίτες. Το είχαμε τονίσει αυτό. Πώς μπορεί να γίνει. Αν θυμάστε, εσύ δεν ήσταν εδώ. Η αποκεντρωμένη περιφέρεια μας είχε διαμεσολαβήσει.
επιβεβαιώσει ότι θα έρθει η υπουργική απόφαση και ότι θα αν υπάρξει αναστολή της δόμησης θα είναι για κανένα δύο μήνες της. Ήμουν εδώ. Έτσι. Και είχαν πει έτσι. Και σε αυτό είπαμε και είχαμε το κοντή και είχαμε πει αν είναι έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αντιληφθούμε να προχωρήσουμε γιατί έτσι δεν δημιουργείται πρόβλημα. Τώρα όμως φαίνεται ότι πάτε πάει μακριά το πράγμα και θα πάει μακριά. Εκεί πώς θα μπορέσετε να διαφερθείτε και τώρα τι λέτε. Τι λέμε. Να κάνουμε αυτά, ναι, μην στείλετε την δόμηση, τι θέλουμε, αλλά όχι να μην πλέον αυτό, παπά, ναι, ναι, μην θα κάνει δόμηση. Θα κάνετε, εσείς, δεν θα κάνει ο παπάς, θα κάνει ο Ζωτηρόπουλο, θα κάνει ο Ζωτηρόπουλο, τι είναι αυτά. Δεν παίζεται το παιχνίδι. Και δεν μπορεί να έτσι να διεκδικήσει ποτέ κανένα τίποτα. Το λέω, τα λέω αυτά έτσι, συγγνώμη και τον τόνο μου, γιατί φτάνουμε στο αδιέξοδο που είχαμε προβλέψει όταν κάνουμε. Ελπίζω να κάνουμε, να γίνει κάτι. Εγώ νομίζω ότι κάπου χάσαμε την μπάλα. Κάπου έχουμε χάσει την μπάλα. Δεν ξέρω, μπορώ να το δω μετά, αλλά νομίζω ότι εγώ μένω στη εισήγησή μου, αν στη θέση μου που είχα υποδεχθεί και στο παρελθόν και στο παρελθόν. Ναι, για τα καρδιά που σε θεωρείτε ο ισοδρόμος. Και κυρία Παντελάνη. Και η κυρία Παντελάνη. Πραγματικά με προκαλεί εντύπωση η συγκέντρωση σημερινή των εκπροσώπων φορέων και πολιτών του Κολουνανού. Θα μπορούσαν κάλλιστα όταν είχε οριστεί ειδικό θέμα για το συγκεκριμένο που ήρθαν να κουβεντιάσουν σήμερα να έρθουν και να πούνε χωρίς κανένα φόβο και πάθος και χωρίς να τους ακουδήσει κανένα στις απόψεις τους όταν συζητιόταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ειδικά αυτό το θέμα. Τα είπαμε κύριε Πρέμου. Εντάξει, τα είπατε. Τα είπατε κύριε Βασιλιάδη. Τώρα και εμείς πήραμε μια απόφαση με βάση τα δεδομένα που είχαμε και με για συγκεκριμένο θέμα. Δεν είμαστε ούτε αντίθετοι με την ανάπτυξη της περιοχής και μας βρίσκει κάθετα αντίθετος και αυτά που είπατε, γιατί δεν ήταν ούτε στην τοποθέτησή μας, ούτε στην απόφασή μας και δεν είμαστε καθόλου νεκροτάτες της περιοχής όπως μας αποκαλείτε σήμερα, αν εννοείται εμάς. Yeah. Άλλοι είναι νεκροτάτες της περιοχής yeah. Και θα το δείτε πολύ αργότερα αν επιμείνετε, γιατί πιστεύω οι περισσότεροι σήμερα, άσχετα με το. Δεν το έχετε στο μυαλό σας, ήρθα τόσο συνήγοροι του παπά, γιατί για μην εμείς, για τη συγκεκριμένη εμείς. Αν δεν είναι έτσι... Άσε μάνα, όλα είναι έτσι, τα θέλεις τούπα, κολοτούπα. Προέφερνω καμιά τούπα και καμιά κολοτούπα. Τούπα, πά. Σκεφτείς την τοποθέτησή μου. Τούπα να πάει στην άλλο παράδειγμα. Βρισκόμενο πρώτη της εγκλήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παραμονές για να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πάει η Ελλάδα πρόστιμο, που σήμερα μπροστά στην απελπιρία του και στην ενοχή του που τόσα χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για να συγκεκριμενοποιήσει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στην περιοχή αυτή που έχει καθοριστεί ως ζώνη Natura, μπορεί να αποτελείται και μια ζώνη προστασίας σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί έχει ευθύνες του Υπουργείου και έχετε και εσείς σαν φορείς εκεί πέρα που τόσα χρόνια δεν εγκαλέσετε του Υπουργείου και τις κυβερνήσεις γιατί δεν καθορίζουν τους όρους και το παιχνίδι να παίζεται με ανοιχτά χαρτιά και καθαρά. Εμείς δεν μιλήσαμε για καμία ερημοποίηση, δεν μιλήσαμε για να μην μπορεί ο κάθε κάτοικος που έχει ένα παράθυρο να το καλλιεργήσει, να πάει και να οικοδομήσει με ίδιες τροφές ανάπτυξης για την περιοχή και προστασία στο περιβάλλον. Μιλήσαμε για υπόρο ανάπτυξη, αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη συνεδρίασή μας, και προστασία του περιβάλλοντος. Επομένως, δεν θα αλλάξουμε, πιστεύω, σήμερα καμία απόφαση, γιατί δεν πάει κόντρα στους κατοίκους της περιοχής. Εμείς για τις άντρες δεν θα τις καθορίσουμε εμείς. Δεν θα τις καθορίσουμε εμείς. Σας παρακαλώ. Δεν καθορίζουμε καμία άδεια. Επίκειται η υπουργική απόφαση, είναι υπεύθυνοι του Υπουργείου να καθορίσουν τι επιτρέπεται.
επιτρέπεται γιατί απαγορεύεται αυτή την περιοχή. Αλλά επειδή μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει τίποτα και πρέπει να δώσουν απάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιθανόν μαζί με τα ξερά να κάψουν και τα χλωρά. Γιατί τόσα χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα και τα επιτρέπαν όλα και τώρα μπορεί να μην επιτρέψουν τίποτα. Δεν φταίτε ούτε εσείς ούτε εμείς. Να εγκαλέσετε τα υπουργεία της κυβερνήσεως λοιπόν για αυτή την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Δεν πήραμε καμιά απόφαση να απαγορέψουμε αυτά που ζητάτε εσείς εκεί πέρα. Απαγορέψαμε, είπαμε να μην συνεχιστεί αυτή η συγκεκριμένη επένδυση, εγώ την βάζω σε εισαγωγικά, την οικονομική δραστηριότητα για τις 45-50 κατοικίες, βίλες, εξωτερικές κατοικίες όπως τα τεπέστες, που θα κλειστούν κατά μήκος αυτής της αυτογραμμής, θα πιάσουν 2-3 χιλιόμετρα και δεν θα έχει η κάτι της περιοχής καμιά προστάτηση, θα λιώσει το τοπίο και οπωσδήποτε υπάρχουν και οικοδομικές παραβάσεις και περιβαλλοντικές μελέτες που λείπουν και όλα αυτά. Εκτίθεται ένας ορκισμός χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι δόμησης και αυτά που προβλέπεται από την νομοθεσία. Έχουν γίνει και άλλες παραβάσεις για τις οποίες εγκαλείται η Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.